Βράδυ στην πλατεία της Έμπας στην Πάφο, θέτοντας σε κινητοποίηση την αστυνομία. Πάμε αμέσως στον Κώστα Νάνο για να μας πει τι ακριβώς συνέβη. Κώστα. Καλησπέρα Γιάννη, κυρίες και κύριοι. Ένταση προκλήθηκε χθες το βράδυ μεταξύ ομάδας σύρων προσφύγων και κατοίκων της Έμπας. Όλα ξεκίνησαν από μία παρατήρηση για έναν χώρο στάθμευσης που προκλήθηκε ένταση. Ομάδα σύρων επιτέθηκε στη συνέχεια σε καφενείο όπου σύχναζαν κάτοικοι της Έμπας, έριξαν πέτρες, έσπασαν μία τζαμαρία και προκάλεσαν ζημιές σε ένα όχημα. Ακολούθως ομάδες νεαρών από την Έμπα επιτέθηκαν φραστικά αλλά και με άλλους τρόπους εναντίον των σύρων προσφύγων. Όμως τα επεισόδια τελικά δεν πήραν μεγαλύτερη έκταση χάρη στην επέμβαση της αστυνομίας. Πάντως γενικότερα Γιάννη υπάρχει ένταση στην κοινότητα εξαιτίας του γεγονότος ότι το τελευταίο διάστημα έχουν μεταβεί αρκετοί πρόσφυγες οι οποίοι διαμένουν σε διαμερίσματα και σπίτια με το κοινοτικό Συμβούλιο να υποστηρίζει ότι αυτά τα καταλήμματα είναι παράνομα και κάποιοι επιτίδιοι εκμεταλλεύονται την κατάσταση. Χαρακτηριστικές είναι Κώστα και οι δηλώσεις των κατοίκων της περιοχής. Ευχαριστώ και να τις παρακολουθήσουμε. Είδα μαρκαρισμένο ένα αυτοκίνητο. Ναι. Εδώ. Ναι. Τους είπαμε να μετακινήσουν το αυτοκίνητο γιατί είναι το σπίτι του ανθρώπου. Γιατί να τους πούμε να μετακινήσουν το αυτοκίνητο. Άρχισαν τράβηξε μαχαίρι ο ένας, οι άλλοι άρχισαν να ρίχνουν πέτρες. Μαζεύτηκε το μισό χωριό εδώ, έριξαν πέτρες, έσπασαν δύο αυτοκίνητα, μας έσπασαν το καφενείο και έφυγα. Δεν την πάρκαρε κάποιος νεαρός σαν με τα αυτοκίνητα, και φαίνομαι ότι τον άνα μου, χρυσέ μου, μπορείσαι στο τόπο του σαμίτου, στο σπίτι είναι κατοικίση μου. Δηλαδή, εγώ να αφήσω τα μέρα γιατί μείνεις πιο κάτω. Και λέω με του φύγε το μάνα μου, έλα έτσι θέλει, κλείδωσαν το. Και αν τηλέφωνο ήρθαν άλλο 5-6 άτομα, γύρω στα 9 άτομα, αυτό και απειλούσαν τους πάντες. Λες, υποστήκαν οι θαμόνες που δαμε, και έγινε και η συμπλοκή, αρχίσαν και ρίχναν πέτρες, σπάντα γυαλιά. Πρέπει κάτι να γίνει με την αστυνομία. Έρχονται εκλογές τώρα, έρχονται εκλογές και να θέλουν στις ψήφους.